Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό βίντεο έχει θέμα την επικεφαλίδα που έβαλε η φίλη που μου έστειλε το email, σχέσεις με πρώην. Όταν θα διαβάσουμε όμως το email και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα της φίλης, θα δείτε ότι έχει και άλλες προεκτάσεις αυτό το βίντεο και κυρίως το πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μας το πένθος από την απώλεια ενός γονιού. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το mail της φίλης. Αγαπητή Θέκλα, γεια σου. Γεια σου. Εύχομαι να είσαι καλά. Είμαι καλά και το ίδιο επιθυμώ και για σας. Σε ευχαριστούμε για τις συμβουλές σου. Πραγματικά μας ανοίγεις τα μάτια και μας δείχνεις το δρόμο για να ζούμε με αξιοπρέπεια και αγάπη για εμάς και τους άλλους ανθρώπους. Ο ενικός λόγω οικειότητας και όχι λόγω έλλειψης σεβασμού, εύχομαι να είσαι σύμφωνη. Βεβαίως είμαι σύμφωνη και ενθαρρύνω τον ενικό. Θέλησα να σου γράψω αυτό το email γιατί θέλω πολύ τη γνώμη σου και τις συμβουλές σου. Πιστεύω θα είναι χρήσιμο και για άλλους ανθρώπους, οπότε αν το κρίνεις και εσύ ωφέλιμο, θα μου άρεσε να το δω σε vlog, αν όχι, απολύτως κατανοητό. Το κρίνω ωφέλιμο και γι' αυτό το κάνω και πιστεύω ότι ταιριάζει και με το χθεσινό vlog που είχε τίτλο το χθεσινό vlog «Έχασα τον πατέρα μου σε ηλικία 23 ετών και πώς βιώνω το πένθος». Συνεχίζω διαβάζοντας το mail της φίλης. «Είμαι 26 ετών. Έχασα τη μητέρα μου πριν 2 χρόνια. Έμεινα πίσω με τη μικρότερη αδερφή μου και τον πατέρα μου, ο οποίος είναι ένας χειριστικός άνθρωπος που πάντα μας έκανε ψυχολογικό πόλεμο. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Με τον πρώην μου γνωριστήκαμε πριν 3 χρόνια. Ξεκινήσαμε κάτι χαλαρό, δηλαδή να βγαίνουμε και να γνωριζόμαστε και όλα έβγαιναν όμορφα. Μετά από λίγο καιρό ολοκληρώσαμε και κάναμε σχέση. Ήταν ο πρώτος μου και εγώ η δική του. Τους πρώτους μήνες περάσαμε αυτό που λέμε καψούρα, πετάγαμε στα σύννεφα. Πρώτη φορά έρωτας με ανταπόκριση και για τους δύο. Ερωτευτήκαμε πολύ και περνούσαμε υπέροχα τους πρώτους μήνες. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι πρώτοι τρεις συνήθως μήνες μιας σχέσης είναι αυτοί στις οποίες υπάρχουν έντονα ερωτικά συναισθήματα. Και πόσο μάλλον δεν είναι η πρώτη σχέση και για τους δύο. Μετά ήρθαν τα δύσκολα. Η μητέρα μου αρρώστησε ξαφνικά και η σχέση του εξάμηνου έπεσε στα βαθιά νερά. Ωστόσο, ο πρώην μου ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριξε πάρα πολύ όσο καιρό ήταν η μητέρα μου στο νοσοκομείο και όταν μετά δυστυχώς τη χάσαμε. Μετά την οδυνηρή απώλεια της τρυφερής μαμάς μου, που ήταν ένας βράχος, μείναμε πίσω εγώ και αδερφή μου με τον πατέρα μας, ο οποίος για λόγους που δεν έχουν σημασία να αναφερθούν, ξεκίνησε να μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο περισσότερο από ποτέ και να μας φέρεται απέσια. Δυστυχώς, οι τοξικοί άνθρωποι δεν μαλακώνουν με το πένθος και την απώλεια. Οι άνθρωποι χωρίς πνευματικότητα, αντιθέτως, μπορεί να γίνουν ακόμη χειρότεροι, δυστυχώς. Ένιωθε εντελώς μόνη και ορφανή, ξεριζωμένη χωρίς καμία γονική φιγούρα και καμία στήριξη, υλική και ηθική, αφού ο πατέρας μου δεν μας προσέφερε τίποτα. Αγκιστρώθηκα πάνω στο αγόρι μου. Τα περίμενα όλα από αυτόν και ανταποκρινόταν δείχνοντας κατανόηση στην πολύ δύσκολη φάση που περνούσε. Ακόμη και η οικογένεια του με αγκάλιασε. Ένιωθα καλά ότι ανήκω κάπου, ότι έχω οικογένεια και ανθρώπους να με νοιάζονται. Ωστόσο, λόγω πένθους αλλά και της κακής σχέσης με τον πατέρα μου, κατέληξα να γίνομαι τοξική προς το αγόρι μου. Το κατάλαβα όμως και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Αυτό σημαίνει υπευθυνότητα. Μπράβο. Να μην σταπολιλογώ άλλο, πάτησα στα πόδια μου, κατάφερα να πάρω το πτυχίο μου και προχωρούσα μπροστά, προσπαθώντας να γίνω πιο αυτόνομη και να διακόψω τη συνεξάρτηση. Μπράβο, αγάπη μου. Έπειτα το αγόρι μου έπρεπε να φύγει εκτός πόλης για τη δουλειά του. Αυτό συνέβη πέρσι. Μου είπε ότι σκεφτόταν να χωρίσουμε λόγω απόστασης. Εγώ του είπα ότι θα τον στηρίξω και έτσι και έγινε. Αυτό συνέβη πέρσι μες στην καραντίνα και παρόλο που ήταν σε μια πόλη 2 ώρες μόνο μακριά, κάναμε να βρεθούμε 2 μήνες λόγω lockdown. Εγώ κατάφερα και του βρήκα έτοιμη δουλειά στην πόλη που ζούσαμε και έτσι γύρισε για να δουλέψει εδώ. Η δουλειά του πήγαινε πολύ καλά και όμως γκρίνιαζε και μοιάζει να δεις ανασχετή. Παράλληλα είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε, δεν κάναμε άλλο ένα στον άλλο χαρούμενο και είχαμε παράπονα εκατέρωθεν. Ήξερα ότι έπρεπε να χωρίσουμε, το είπε εκείνος τελικά πρώτος και έτσι και έγινε. Πόνεσα πάρα πολύ. Ένιωθα πάλι την απώλεια, τη μοναξιά. Ήξερα ότι χάνω άλλον έναν άνθρωπο που αγαπούσα πολύ μετά τη μητέρα μου. Βίωσα πάλι πένθος και ακόμη βιώνω. Αγάπη μου. Τον πρώτο καιρό μετά το χωρισμό τον διέγραψα από παντού και εξαφανίστηκα. Μετά από 3 μήνες επικοινώνησα μαζί του και είπαμε τα νέα μας μονάχα. Μετά από λίγο καιρό μου έστειλε και εκείνος με αφορμή τη γιορτή μου, λέγαμε τα νέα μας και κανονίσαμε να πάμε για καφέ.
Η έξοδος ήταν 12ωρη. Λέγαμε τα νέα μας, αγκαλιαστήκαμε, ήμασταν τρυφεροί και θυμόμαστε τα παλιά με αγάπη και νοσταλγία. Ένιωθα όμορφα, αφού ήμουν με έναν άνθρωπο τον οποίο γνώριζα πολύ καλά και αυτό σε μένα. Μου είπε ότι θα ήθελε να με ξαναδεί κάποια στιγμή. Ένιωσα ανακούφιση που όλη η αγάπη και το δέσιμο που είχαμε δεν πετάχτηκε στα σκουπίδια. Σκέφτομαι όμως ότι είχα μάλλον μια κρυφή, πολύ μικρή ελπίδα για επανασύνδεση, αλλά είδα ότι εκείνος ήθελε να μαθαίνει ότι είμαι καλά και να έχουμε φιλικές σχέσεις όσο γίνεται. Ενώ πέρασα όμορφα και ηρέμησα γιατί θυμήθηκα ποιον άνθρωπο είχα απέναντί μου, θυμήθηκα το χαρακτήρα του, ένα αγαθό καλό καρδοπαιδί και όχι ο μαλάκας που λέμε όλες μετά το χωρισμό, γυρνώντας σπίτι έβαλα τα κλάματα. Δεν μπορούσα να σταματήσω και ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί στην έξοδο, εκτός από τα καλά του χαρακτήρα του, διαπίστωσα ότι μου φαίνεται μικρό παιδί χωρίς στόχους, ενώ δεν ένιωθα και ερωτική επιθυμία. Μόνο τρυφερότητα και νοσταλγία. Γιατί μετά αντέδρασα έτσι, γιατί τόσο μπέρδεμα? Η βασική ερώτηση εν κατακλείδη είναι: είναι καλό να έχουμε φιλικές σχέσεις με τους πρώην, να προσπαθούμε να εξομαλύνουμε το έδαφος, να μην μένει πικρία εφόσον δεν έχει γίνει κάτι τραγικό μεταξύ μας και χωρίσαμε πολιτισμένα ή όχι? Ευχαριστώ που διαβάσατε το mail, εύχομαι να μην σας κούρασα την αγάπη μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, γνώρισες τον πρώην σου σε μία κρίσιμη περίοδο στη ζωή σου. Όταν το γνώρισες δεν το γνώριζες πως ήταν κρίσιμη περίοδος, το έμαθες 6 μήνες μετά. Ήταν η πρώτη σου σχέση, πρώτη για σένα, πρώτη για εκείνον. Όπως είπαμε και προηγουμένως, στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης είναι πολύ έντονα τα θετικά συναισθήματα και ο ενθουσιασμός που έχει να κάνει και με τις ορμόνες μας, οπότε το περνάμε όλο αυτό ονειρικά. Είναι σαν να είμαστε high, σαν να παίρνουμε κάποιες ουσίες που μας ανεβάζουν τη διάθεση και τα βλέπουμε όλα θετικά. Συμβαίνει μετά η ασθένεια και η απώλεια της μάνας σου. Και το παιδί αυτό, μπράβο του, είναι φιλότιμο και καλό παιδί, στάθηκε αρρωγός σε σένα ψυχικά και συναισθηματικά και ίσως και υλικά από ό,τι κατάλαβα στην πορεία μετά την απώλεια της μητέρας σου. Η σχέση σας όμως έφτασε σε ένα τέλμα, εξαντλήθηκε συναισθηματικά και χωρίσατε. Λες ότι αντιλήφθηκες εσύ η ίδια ότι μετά από το πένθος και το περιπλεγμένο πένθος κατά κρυβία, όταν μιλάμε για περιπλεγμένο πένθος, μιλάμε για πένθος που δεν έχει τελειώσει, για πένθος που βρίσκεται στη μέση και για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, μπλοκάρει δηλαδή η διαδικασία του πένθους και βγαίνει στη συμπεριφορά μας, ίσως και με την τοξικότητα που περιγράφεις εσύ ότι έβγαζες προς το αγόρι σου. Το αναγνώρισες ότι είχες θέμα, πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία, πήγες να ξεπεράσεις τις δυσκολίες τις δικές σου, τις συναισθηματικές που τις έβγαζες και στη σχέση. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό είναι πολύ φιλότιμο εκ μέρους σου και υπεύθυνο εκ μέρους σου αυτό που έκανες. Όμως το να ξαναβρεις εσύ τον εαυτό σου, το να ισορροπήσεις ψυχικά και συναισθηματικά δεν έσωσε τη σχέση και τώρα ξέρουμε γιατί δεν έσωσε τη σχέση. Γιατί το έμαθες σε αυτή τη συνάντηση που είχατε πρόσφατα, τη 12ωρη συνάντηση. Έμαθες ότι το παιδί αυτό δεν σε ελκύει ερωτικά και ίσως δεν σε ελκύει ερωτικά πλέον γιατί τον έχεις δει ρεαλιστικά ότι είναι ένα παιδί που όπως έχεις περιγράψει, ξαναδιαβάζω στο mail σου τα δικά σου λόγια, σου φαίνεται ένα μικρό παιδί χωρίς στόχους. Άρα αυτό το παιδί δεν έχει τη δικιά σου ίσως ψυχική και συναισθηματική ωριμότητα. Και αυτό είναι κατανοητό. Με έναν άνθρωπο μπορεί να ξεκινήσουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία, όπως ξεκίνησε εσύ στα 23 σου, να ταιριάζουμε, να είμαστε στην ίδια φάση και ο ρυθμός ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης του καθενός να διαφέρει και ο ένας από τους δύο να εξελιχθεί προς διαφορετική κατάφθηση από τον άλλο και οι δύο άνθρωποι που 3 χρόνια πριν τέριαζαν πλέον να μην ταιριάζουν. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την ηλικία στην οποία βρίσκεστε, γιατί στα 23 όταν συναντηθήκατε και ακόμη και τώρα είσαστε ακόμη στην ηλικία της εφηβείας. Εσύ ίσως βγαίνεις τώρα από την εφηβεία, γιατί λένε, έχουμε πει πολλές φορές, ότι ψυχοσυναισθηματικά η ηλικία της εφηβείας τελειώνει γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Άρα μια σχέση η οποία ξεκινάει στην εφηβεία μπορεί να έχει και αυτή την εξέλιξη, οι δύο άνθρωποι να αγαπιούνται, οι δύο άνθρωποι να είναι καλοί άνθρωποι και οι δύο να έχουν καλή διάθεση για τη σχέση,
όμως να εξελιχθούν με διαφορετικό ρυθμό και προς διαφορετική κατεύθυνση και να καταλήξουν να μην ταιριάζουν. Θα έλεγα ότι το να περάσει ο ένας από τους δύο συντρόφους πένθος ή ακόμη και η κατάσταση του να περνά ένας από τους δύο συντρόφους περιπλεγμένο πένθος δυσκολεύει μια σχέση, βάζει εμπόδια σε μια σχέση και αυτά τα εμπόδια μπορεί ακριβώς να δείξουν και την ανθεκτικότητα της σχέσης και την ποιότητα της σχέσης και το κατά πόσον ταιριάζουν αυτοί οι δύο σύντροφοι. Είσαι αρκετά τυχερή, γιατί το διάστημα που βίωνε στο έντονο πρόβλημα το ψυχικό και το συναισθηματικό με την ασθένεια της μητέρας σου και μετά το πένθος είχες αυτόν τον άνθρωπο στο πλάι σου, είχες έναν άνθρωπο με τον οποίο μαζί περάσατε κάποια πράγματα και τώρα που χωρίσατε δεν έχεις ακόμη ξεπεράσει το πένθος, λες ότι πενθείς και για τη σχέση από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά πενθείς ακόμη και για τη μητέρα σου, όμως και λόγω της ψυχοθεραπείας που έχεις κάνει είσαι πολύ πιο δυνατή για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις πραγματικότητες της ζωής σου. Δεν ταιριάζεται με το παιδί αυτό. Καλά κάνατε και χωρίσατε. Η σχέση σας όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι άχρηστη ή δεν ήταν άχρηστη. Ήταν χρήσιμη και για τους δυο σας. Και για να παραμένει και αυτό στη σχέση όπως παρέμεινε 3 χρόνια, σημαίνει ότι και για αυτόν ήταν μια χρήσιμη σχέση. Ήταν μια σχέση που τον βοήθησε να μεγαλώσει με αρμονία. Ήταν μια σχέση που τον βοήθησε να αποκτήσει ερωτική αυτοεκτίμηση και ερωτική αυτοπεποίθηση. Ήταν μια σχέση που του έδωσε αγάπη. Μια σχέση όταν ολοκληρώνει τον κύκλο της και τελειώνει δεν σημαίνει ότι καθίσταται αυτόματα άχρηστη, μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη σχέση και καλά λες ότι όλες λες τους λέμε μαλάκες μετά που θα χωρίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι κάθε σχέση που τελειώνει δεν είναι αναγκαστικά και μια κακοποιητική σχέση, δεν είναι αναγκαστικά το πρόσωπο με το οποίο είχαμε αυτή τη σχέση ένα παλιόπαιδο, ένας μαλάκας όπως είπες, μπορεί με τον άνθρωπο αυτό να εξαντλήσαμε αυτό που ήταν χρήσιμο για την ψυχή μας να βιώσουμε. Τώρα πάμε στο αρχικό σου ερώτημα. Είναι καλή ιδέα να διατηρούμε φιλικές σχέσεις με έναν πρώην? Όχι. Όχι. Και θα σου πω γιατί. Δεν είναι καλή ιδέα να έχουμε φιλικές σχέσεις με έναν πρώην, δηλαδή να συναντιόμαστε τακτικά, να πηγαίνουμε για καφέ τακτικά, να λέμε τα νέα μας, να μιλάμε στα τηλέφωνα, να μιλάμε στα μηνύματα. Δεν έχουμε μια ενεργή φιλία με έναν πρώην, γιατί αυτό μόνο να μας αναστατώσει μπορεί και μόνο να μας μπερδεύει συναισθηματικά και να μην μας αφήνει να εξελιχτούμε ψυχοσυναισθηματικά στη ζωή μας. Δηλαδή, αν εσύ τώρα ξαναβρεθείς με αυτόν τον πρώην σου, πάτε για καφέδες, πάτε για ούζα, πάτε για ποτά, πάτε για φαγητά, λέτε τα νέα σας, διατηρείτε τακτικά μια φιλική επαφή, αυτό θα σου προκαλέσει πολύ συχνότερα αυτό το συναίσθημα που ένιωθες, το μπέρδεμα που ένιωθες μετά τη 12ωρη συνάντησή σας, τα κλάματα, τα ανεξήγητα και αυτή τη δυσφορία που ένιωσες. Γιατί όταν είσαι μόνος και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και τα θέματά σου, όπως εσύ έχεις να αντιμετωπίσεις το πένθος, ίσως και το περιπλεγμένο πένθος, πάρ' το αυτό στη ψυχοθεραπεία σου να το συζητήσεις εάν έχεις περιπλεγμένο πένθος, ώστε να εστιατιστείτε σε αυτό για να μπορέσεις να το ξετυλίξεις το κουβάρι και να το ξεπεράσεις, μπορεί και όχι. Όταν έχεις τα θέματά σου και είσαι και μόνος, όταν έχεις έναν πρώην με τον οποίο έχεις μια ωραία φιλία, μπερδεύεσαι και λες, μα γιατί να μην μπορούμε να έχουμε σχέση, μα γιατί με αυτόν τον άνθρωπο περάσαμε τόσο όμορφο ζευγάρι προηγουμένως, να μην μπορούμε τώρα να είμαστε ο ζευγάρι. Είναι κάτι το οποίο σε κρατάει πίσω. Και είπες κιόλας ότι μπορεί να υπάρχει και μια μικρή ελπίδα επανασύνδεσης, που αν υπάρξει επανασύνδεση σε ένα ζευγάρι που πλέον δεν υπάρχει ερωτική έλξη και πλέον το συνειδητοποιούν και οι δύο πως δεν ταιριάζουν, αυτή η επανασύνδεση δεν θα οδηγήσει και στο καλύτερο σημείο. Άρα, απαντώντας την ερώτηση σου, είναι καλά να τελειώσεις σε φιλικούς τόνους μια ερωτική σχέση. Δεν ήταν εξαιρετικό κάτι τέτοιο. Όλες οι ερωτικές σχέσεις να τελείωναν σε φιλικούς τόνους. Ιδανικά, κάποιο καιρό μετά το χωρισμό, να έκαναν μια συνάντηση οι δύο πρώην σύντροφοι, να συζητούσαν ήρεμα, αγαπητικά για τα καλά και τα κακά της σχέσης τους και να έκαναν έτσι ένα ωραίο κλείσιμο στη σχέση τους και να παραμείνουν με φιλικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλον. Είναι καλό αυτό, είναι χρήσιμο να έχουμε φιλικά συναισθήματα για τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραστήκαμε κομμάτια της ζωής μας, όμως το να διατηρούμε μια ενεργή συνεχή φιλία με έναν άνθρωπο με τον οποίο είχαμε ερωτική σχέση, αυτό κατά τη γνώμη μου πάντοτε μας μπερδεύει, μας μπουρδουκλώνει και δεν μας αφήνει να τα βρούμε με τον εαυτό μας όσο είμαστε μόνοι μας και να προχωρήσουμε στο μέλλον μας. Δεν λέω να έχουμε εχθρικές σχέσεις με τους πρώην μας, δεν λέω να τους βρίζουμε, δεν λέω να έχουμε
κακές εικόνες για αυτούς, εκτός από την περίπτωση που ήταν μια κακοποιητική σχέση, όπου εκεί πρέπει να θυμόμαστε την κακοποίηση που έχουμε δεχθεί προκειμένου να μην ξαναπάμε πίσω και να την ξαναδεχτούμε. Όμως δεν είναι καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου πάντοτε την οποία ρωτάς, να διατηρούμε μια φιλία ζωντανή και ενεργή, γιατί αυτό μόνο να μας μπερδέψει μπορεί. Ειδικά άμα είναι και κάτι τόσο σύντομα μετά το χωρισμό και σίγουρα σε όποιος και να ήταν στη θέση σας θα μπερδευόταν. Είναι μπερδευτικό θα έλεγα. Τώρα, μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχει τελειώσει μια σχέση τους, ξέρω εγώ, συναντηθείτε στην τρίτη ηλικία στα 60 σας και στα 65 σας, μπορεί να γελάτε με τη σχέση που είχατε τότε, αν και νομίζω κανείς δεν γελάει με την πρώτη του σχέση, άμα τη θυμάται. Ίσα-ίσα πάντα υπάρχουν κάποια συναισθήματα, τα οποία μπορεί να μην είναι πολύ απαραίτητος και θετικά, κάποια ζήλια του στυλ, μα γιατί δεν καταφέραμε εμείς να προχωρήσει η σχέση μας και να εξελιχθεί και κατάφερε αυτός ή αυτή με κάποιο άλλο πρόσωπο κλπ. Οπότε καλύτερα φίλοι από μακριά με τους πρώην όπου αυτό είναι εφικτό. Την αγάπη μου σε όλους.